Ελληνική κουζίνα αξεπέραστη. Πάμε να κάνουμε μια μελιτζανόπιτα, η οποία έχει σούπερ γεύση, πολύ ωραία υλικά. Είναι της εποχής, γιατί τώρα έχουμε μελιτζάνες μπόλικς, αλλά έτσι κι αλλιώς μελιτζάνες έχουμε όλο τον χρόνο. Τώρα είναι λίγο πιο γλυκές και πιο νόστιμες. Οπότε πάμε να κάνουμε μια ωραία πίτα, η οποία πραγματικά, παιδιά, είναι αφρός και πεντανόστιμη, κλασικά. Έχω κάνει μια προεργασία με τις μελιτζάνες και τα κρεμμύδια. Σε πολλές συνταγές βλέπω ότι ψήνουν τις μελιτζάνες και μετά τις καθαρίζουν και τις τραγίζουν. Αλλά η ψύχα όμως μαζεύει πάρα πολύ και μένει μια χουφτίτσα. Έχει μεν γεύση, αλλά δεν έχει όγκο. Εδώ εγώ τι κάνω, αξιοποιώ όλο τον όγκο της μελιτζάνας, τις κόβω σε κύβους, τις περνάω από λίγο corn flour ή λίγο αλεύρι και τις τηγανίζω. Τις αφήνω να στραγγίσουν και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ωραίους αφράτους κύβους μελιτζάνας, ψωμωμένους, και έτσι η πίτα μας έχει σώμα. Καταλαβαίνουμε τη μελιτζάνα σε όλη της την έκταση. Και τα κρεμμύδια δίπλα τα έχω κόψει σε λεπτές φέτες και τα σοτάρισα για περίπου 10 λεπτά σε χαμηλή ένταση μέχρι να μαλακώσουν. Έτσι ψιλοκαραμελώνουν, αποκτούν περισσότερη γεύση. Και έτσι λοιπόν, έχοντας νόστιμες μελιτζάνες και νόστιμα κρεμμύδια, πάμε να κάνουμε τη σύνθεση της γέμισης. Εδώ. Ερώτηση, σεφ. Θα μπορούσαμε να ψήσουμε τις μελιτζάνες σε κύβους αντί να τις τηγανίσουμε? Ναι, θα μπορούσαμε πάλι, αλλά όταν ψήνονται αρχίζουν και μαζεύουν, γιατί χάνουν την υγρασία τους, οπότε συρρυκνώνονται. Άρα μαζεύει πολύ η ψύχα. Εγώ τις προτιμώ έτσι, παιδιά. Αν τις τηγανίσετε όπως σας λέω, με λίγο αλεύρι και λίγο corn flour και τις βγάλετε εκεί ζεστές πάνω σε ένα χαρτί για να στραγγίσουν και τις αλατίσετε, έχετε τον πιο νόστιμο μεζέ. Να το δοκιμάσετε όσοι μαγειρεύετε και θα πάθετε πλάκα. Εγώ με αυτές τις μελιτζάνες κάνω και μελιτζάνου σαλάτα. Με όλα τα κλασικά υλικά τις ανακατεύω και έχουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Πάμε τώρα στη γέμιση. Εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, θέλω ένα μεγάλο μπολ. Ξεκινάω ρίχνοντας γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι. Αυτό θα δώσει μια ωραία δροσιά μέσα στην γέμιση. Και αυγά. Τα ανακατεύω. Ίσα-ίσα για να σπάσουν οι κρόκοι. Ρίχνω τα κρεμμύδια. Αυτά θα δώσουν απίστευτη γλυκά. Μετά ρίχνω ντομάτα ψιλοκομμένη και στραγγισμένη. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε πολύ υγρασία, γιατί ήδη έχουμε και το γιαούρτι. Αρωματίζω με κύμινο, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τις μελιτζάνες. Και ήρθε η ώρα τώρα για τις μελιτζάνες. Αυτές τις μελιτζάνες λοιπόν, αφού τις τηγανίσω και τις στραγγίσω, τις αλατίζω. Έχω βάλει και αλάτι στα υπόλοιπα υλικά, αλλά και οι μελιτζάνες θέλουν λίγο αλάτι, έτσι. Και τις ρίχνω εδώ μέσα σε αυτό το ωραίο μείγμα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί γεύση μιλάμε. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Ωραίο φαίνεται. Μέχρι στιγμής υπόσχεται. Μπόλικο υλικό, γιατί θέλουμε να έχουμε μια πολύ ωραία γέμιση, αφράτη, χορταστική. Ανακατεύω πολύ καλά αυτά τα υλικά. Ρίχνω λίγο αλεύρι, 2-3 κουταλιές ίσα-ίσα για να μαζέψει την υγρασία. Συνήθως όταν έχουμε γεμίσει με υγρασία βάζουμε είτε λίγο ρύζι, βάζουμε λίγο τραχανά, βάζουμε λίγο αλεύρι. Γενικά βάζουμε ένα υλικό για να μαζέψει λίγο και να σφίξει, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ρύζι για παράδειγμα εδώ. Και τα δύο τελευταία υλικά που θα δώσουν έξτρα γεύση είναι μία πολύ ωραία φέτα, και εδώ έχω μία φέτα pop, που σημαίνει ότι έχει εγγυημένη γεύση. Και ένα καπνιστό τυρί, μία καπνιστή γραβιέρα, για να έχουμε έτσι λίγο και κάτι πικάντικο, που ταιριάζει πάρα πολύ με τις μελιτζάνες. Αυτό είναι. Ένα τελικό ανακάτεμα και η γέμισή μας είναι πανέτοιμη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πλούσια πίτα, όπως βλέπετε. Έχει πολύ ωραία υλικά, αρκετά υλικά, αλλά πραγματικά είναι και ένα κυρίως γεύμα, έτσι. Άμα την σερβίρουμε, για παράδειγμα, με μια σαλάτα, έχουμε ένα σούπερ συνδυασμό.
Και πάμε τώρα στα φύλλα. Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φύλλο θέλετε. Εγώ προτείνω χωριάτικο φύλλο για πίτες. Και το φύλλο που σας κάνει και η σφολιάτα, αλλά εντάξει τώρα το χωριάτικο φύλλο είναι άλλο πράγμα. Τι κάνω λοιπόν, αλείφομαι λίγο ελαιόλαδο το φύλλο και μετά βάζω εδώ στην άκρη κατά μήκος, γέμιση. Την απλώνω έτσι, ωραία ωραία. Και να σχηματίσω ένα ωραίο χοντρούλικο ρολό. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, γιατί το φύλλο αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ευαίσθητο. Αλλά αυτό εδώ το πλαστικό που έχει με βοηθάει να το τυλίξω χωρίς να κοπεί. Ορίστε. Απλό και γρήγορο. Τώρα, έχω ένα στρογγυλό ταψί με διάμετρο περίπου 40 εκατοστά. Το αλείφω εσωτερικά με λίγο ελαιόλαδο. Και εδώ βάζω το πρώτο ρολό. Και έτσι λοιπόν θα σχηματίσω μια ωραία μεγάλη στριφτή μελιτζανόπιτα. Εύκολο? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Τα χωριάτικα αυτά τα φύλλα είναι πραγματικά χορταστικά, καταπληκτικά. Οπότε σας προτείνω με χωριάτικο φύλλο. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο φύλλο. Και η τελευταία κίνηση πριν πάμε για ψήσιμο. Αλείφω την επιφάνεια με χτυπημένο αυγό. Κλασικά έχω προθερμάνει το φούρνο σε αέρα και αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Ψήνουμε την πίτα για 50 λεπτά και μετά απολαμβάνουμε μια πολύ ωραία παραδοσιακή ελληνική μελιτζανόπιτα. Απλά και νόστιμα. Είδατε παιδιά. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία και πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα τη φτιάξετε. Πάμε φούρνο. Για την μελιτζανόπιτα με καπνιστή γραβιέρα, για ένα ταψί 40 εκατοστών θα χρειαστείτε 6 χωριάτικα φύλλα για πίτες, 4 μελιτζάνες, 2 ξερά κρεμμύδια, 4 όριμες ντομάτες, 200 γραμμάρια τριμμένη καπνιστή γραβιέρα, 200 γραμμάρια τριμμένη φέτα, 6 αυγά, 250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 150 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλάκια του γλυκού κύμινο, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες και ένα αυγό χτυπημένο για τα φύλλα. Μπορείτε να πανάρετε τις μελιτζάνες πριν τις τηγανίσετε με corn flour για πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα.
Αφού τις τηγανίσετε, αφήστε τις στο σουρωτήρι για να στραγγίσουν πολύ καλά πριν τις προσθέσετε στο μείγμα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την καπνιστή γραβιέρα με καπνιστή πούντα.